Συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, οι κλειδονισμοί που προκάλεσε η ευνηδιαστική ανακοίνωση της τριμερούς στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ ΗΠΑ, Βρετανίας και Αυστραλίας. Το Παρίσι, που δέχθηκε ισχυρό οικονομικό, διπλωματικό και γεωπολιτικό πλήγμα, κλιμακώνει τις αντιδράσεις του και πρωτοστατεί στην προσπάθεια για τη δημιουργία ευρωστρατού. Στο εσωτερικό της χώρας, ο Αλέξης Τσίπρας, στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σήκωσε το γάντι που του πέταξε την προηγούμενη εβδομάδα από το ίδιο βήμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι αν τολμά ο Πρωθυπουργός, ας κάνει εκλογές. Θα τα δούμε όλα μαζί με τον Γιάννη Πρετεντέρη που είναι δίπλα μου στο στούντιο, τον Γιώργο Παπαχρήστο, τον Ντίνο Σιωμόπουλο, τον Σωτήρη Μπολάκη που παρακολούθησε τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα και τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες, Ράντι Μιχαλόπουλο. Πριν δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους, ας παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ με τις καταιγιστικές εξελίξεις μετά τη συμφωνία ΗΠΑ, Βρετανίας και Αυστραλίας. Στο χειρότερο σημείο των τελευταίων 30 ετών βρίσκονται οι σχέσεις Γαλλία-ΗΠΑ. Τέσσερις ημέρες μετά την ανακοίνωση της τριμερούς συμφωνίας με τη Μεγάλη Βρετανία και την Αυστραλία, η γαλλική διπλωματία ανέβασε κι άλλο τους τόνους την ώρα που ο Εμμανουέλ Μακρόν επανέφερε δυναμικά τη δημιουργία ευρωστρατού. Il y a eu mensonge, il y a eu duplicité, il y a eu rupture majeure de confiance, il y a eu mépris. Donc ça ne va pas entre nous. Ça ne va pas du tout. Η διπλωματική κρίση με τις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται πως εισπυρώνει τις πολιτικές δυνάμεις στη Γαλλία. Βουλευτές από όλο το κομματικό τόξο μιλούν για απαράδεκτη κίνηση από την κυβέρνηση Biden. Breach of contract, which is one thing, it's a breach of trust, which is very important, and then it's a worldwide humiliation. Από την πλευρά της, η Αυστραλία εξακολουθεί να τονίζει πως το αμυντικό σύμφωνο θωρακίζει τα συμφέροντα της χώρας και είναι η σωστή απόφαση. I understand their disappointment, but at the same time, Australia, like any sovereign nation, must always take decisions that are in our sovereign national defence interests. Στις 21 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη ξεκινάει η σύνοδος κορυφής των Ηνωμένων Εθνών, η πρώτη στην οποία θα παραστεί ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ο Τζο Μπάιντεν. Ο Λευκός Οίκος έχει ήδη επικοινωνήσει με το Μέγαρο των Ηλυσίων, ζητώντας τηλεφωνική επικοινωνία των δύο πλευρών πριν από τη συνάντηση στο περιθώριο της συνόδου. Λοιπόν, είμαστε πάντα συνδεδεμένοι με τις Βρυξέλλες. Θα περάσουμε να δούμε την αντίδραση των Ευρωπαίων στην ψυχρολουσία της Όκους. Ράντι Μιχαλόπουλε, μπαίνει στο τραπέζι ξανά το θέμα του Ευρωστρατού. Πράγματι, Κατερίνα, οι Ευρωπαίοι ψάχνουν να βρουν τρόπο να αντιδράσουν μετά την ψυχρολουσία. Ξαναβάζουν στο τραπέζι τη συζήτηση περί Ευρωπαϊκής Άμυνας και Ευρωστρατού. Η Γαλλία αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιανουάριο του 2022 και έχει καταστήσει σαφές ότι η ευρωπαϊκή άμυνα θα αποτελεί βασική προτεραιότητα. Από την άλλη, όμως, η Γερμανία της Μέρκελ έχει αντιταχθεί στη δημιουργία ενός ευρωστρατού και επιμένει ότι ο στρατιωτικός βραχίωνας της ευρωπαϊκής άμυνας θα πρέπει να είναι το ΝΑΤΟ. Πηγές στις Βρυξέλλες μας είπαν ότι το Παρίσι πιέζει πλέον προς μια επιλογή ενός συνασπισμού των προθήμων. Δηλαδή, όσα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν να προχωρήσουν με ευρωστρατό και αυτά που δεν θέλουν να μείνουν εκτός. Πάντως αξίζει να επισημάνουμε, Κατερίνα, ότι αρχίζουν και υποψιάζονται πλέον οι Ευρωπαίοι ότι η τριμερής αυτή αμυντική συνεργασία δεν μαγειρεύτηκε το τελευταίο τρίμηνο, αλλά εδώ και χρόνια. Και το χειρότερο απ' όλα, αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου μετά τον Brexit. Εν ολίγης, υποψιάζονται ότι η Βρετανία, και έχουν απτά στοιχεία γι' αυτό, ότι η Βρετανία σε κάθε δυνατή περίπτωση θα προσπαθεί να εκθέτει την Ευρώπη προκειμένου να αποδείξει ότι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τα πράγματα πάνε είναι πολύ καλύτερα για αυτή και είναι πιο αποτελεσματική. Ήταν ο Σαράντης Μιχαλόπουλος από τις Βρυξέλλες. Να σε ευχαριστήσουμε, Σαράντη. Γιάννη, δεν φαίνεται να κοπάζει ένταση, μάλλον κορυφώνεται. Ναι, θα δούμε αν είναι ράγισμα, ή ρήγμα, ή ρήξη. Ρήξη ελπίζω όχι, αλλά όντως υπάρχει ένα πρόβλημα. Όσοι συναντήσαν τον Μακρόν προχθές που ήταν στην Αθήνα εδώ που είχε έρθει, καταλάβανε στις προσωπικές συζητήσεις πόσο εκνευρισμένος και βαθύτατα θυμωμένος, αν μπορούσα να το πω έτσι, είναι με αυτή την ιστορία. Δεν είναι κάτι περαστικό. Τώρα, είδα ότι προσπαθούν οι Αμερικάνοι να ρίξουν τους τόνους, είπαν να μιλήσουν τηλεφωνικά ο Μακρόν με τον Biden πριν πάει ο Μακρόν στη Νέα Υόρκη. Όλα αυτά θα γίνουν, υποθέτω, γιατί εντάξει, δεν θα μιλήσουν, αλλά δεν είμαι βέβαιος πόσο θα καλυφθεί όλη αυτή η ιστορία. Όμως, εγώ πάντα κάτι στο κακό θέλω να βλέπω και το καλό. Το κακό είναι ο καυγάς αυτός. Το καλό είναι ότι μπορεί να είναι το πραγματικό έναυσμα να ξεκινήσει επιτέλους συζητήσεις για την ευρωπαϊκή άμυνα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεύτερον, ο Μακρόν προσφέρει μία τρίπλα. Λέει, δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε
συμφωνούμε όλοι. Όσοι συμφωνούμε, όπως με τη Σέγγεν, ας πούμε, όσοι είμαστε με τη Σέγγεν, μπορούμε να συμφωνούμε. Οι άλλοι δεν συμφωνούν. Θα πάμε δηλαδή να δούμε στο ευρώ, είναι κάποιοι στο ευρώ, κάποιοι άλλοι δεν είναι. Θα φτιάξουμε λοιπόν ένα νέο ευρωπαϊκό σύστημα, αμυντικό, και όσοι θέλουν να πάρουν μέρος σε αυτό. Αν θέλουν οι Γερμανοί, αν οι Γερμανοί έχουν εκλογές, θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως, αυτό πρέπει να προχωρήσουν μακάρι, δεν αρκεί το ΝΑΤΟ, ό,τι και αν λέει η Γερμανία. Σήμερα μόλις, θα το δούμε στη συνέχεια νομίζω, το ΝΑΤΟ πάλι έπαιζε τον πόντιο πιλάτο για το θέμα της Ελλάδος και της Τουρκίας. Θα το δούμε αργότερα στο ρεπορτάζ, ακριβώς έχουμε και τη σχετική δήλωση. Να σας ευχαριστήσουμε Γιάννη, θα τα πούμε και σε λίγο. Τώρα μετά τις προκλητικές ναύτεξ στο Αιγαίο, γύρω από το Καστελόριζο και ανατολικά της Κρήτης, ο Ταγί Περντογάν φόρεσε διαλλακτικό προσωπείο και προανήγγειλε συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ωστόσο, φαίνεται ότι η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική, αφού σύμφωνα με πηγές της ελληνικής κυβέρνησης, τα προγράμματα των δύο ηγετών προς το παρόν τουλάχιστον δεν συμπίπτουν. Με την τουρκική προκλητικότητα να έχει ενταθεί τις τελευταίες ημέρες σε τέτοιο βαθμό που η Αθήνα προχώρησε ακόμα και σε διάβημα και τον Ακάρνα λέει πως δεν μπορεί να γίνει τίποτα στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς τη συγκατάθεση της Άγκυρας, ο Σουλτάνος, αναχωρώντας για τη Νέα Υόρκη, έκανε λόγο για συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αναφερόμενος παράλληλα στην ενόχληση της χώρας του από το ψήφισμα των ΜΕΝΤΕ 9. Το Μητσοτάκη γνωρίζουμε ταλαιπωρείται. Yine aynı şekilde biz Amerika'da gerçekleştireceğiz. Kendisiyle de orada görüşmemiz var. Maalesef arzu edilmeyen orada bazı beyanlar oldu. Tabii bunun üzerinde de Dışişleri Bakanlığımız gerekli açıklamaları yaptı. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής, δεν συμπίπτουν τα προγράμματα των δύο ηγετών, ενώ δηλώνουν άγνοια για συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Δυστυχώς για μία ακόμα φορά το ΝΑΤΟ δεν θέλησε να πάρει θέση απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα, απαντώντας σε ερώτηση του Μέγκα. As long as this is not a NATO issue, it is an issue between two nations. So I'm not going to respond to that. As long as there is differences of opinion between two nations, even within the alliance, then it's not necessarily a NATO business to come up with an answer. Τη Δευτέρα ο Νίκος Δένδιας θα βρεθεί στη Νέα Υόρκη με αφορμή την 76η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στο περιθώριό της θα έχει σειρά σημαντικών επαφών.